Γεια σας, γεια σας. Όλα τα καλά λένε ότι τελειώνουν γρήγορα. Αυτό όντως ισχύει, είναι ο κανόνας. Και έτσι και εμένα τελειώσαν οι φετινές μου διακοπές. Σήμερα είναι 3η 16 Αυγούστου 2022. Η ώρα είναι 4 και 4 το απόγευμα και ξεκίνησα ήδη από το χωριό μου τα Άπτυρα της Ξάνθης με προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πάρω το καράβι στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, 12 με 1 μετά τα μεσάνυχτα θα φύγει για Μπρίντεζη Ιταλία και από εκεί θα συνεχίσω για Γερμανία. Αυτό είναι το βιντεάκι της επιστροφής, θα είναι πολύ πιο σύντομο από ότι αυτό που έκανα όταν ερχόμουν, που με χαροποίησε ιδιαίτερα που άρεσε σε πολύ κόσμο και το είδε πολλοίς κόσμος. Υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους βίντεο και πολλοί μου ζητήσαν να κάνω και την επιστροφή, οπότε θα κάνω την επιστροφή, δεν θα δείξω πάρα πολλά πράγματα, πάλι τα ίδια πράγματα και αυτά. Το ταξίδι της επιστροφής θα έχει μία μεγάλη διαφορά από αυτό που ήρθα. Δεν θα γυρίσω στην Γερμανία από Ελβετία, όπως λανθασμένα είπα στο πρώτο βίντεο. Θα γυρίσω μέσω Αυστρίας στην επιστροφή, γιατί λόγω του ότι έχω πράγματα μαζί και έχω κάποια λάδια, κάποια τσίπουρα και τέτοια πράγματα. Η Ελβετία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθως δεν γίνονται έλεγχοι, αλλά η μία περίπτωση που υπάρχει να σε σταματήσω στην άκρη για έλεγχο και να δουν μέσα αυτά που δεν επιτρέπεται να έχεις μαζί σου και να κουβαλάς, θα έχεις πρόβλημα, θα έχεις πρόστιμο, μπορεί να κρατήσουν και τα πράγματα, να κατασχέσουν και τα πράγματα, οπότε δεν θα το ρισκάρω να πάω από Ελβετία. Θα πάω από Μπρίντεζη όλο το δρόμο προς τα πάνω. Στην Πολώνια δηλαδή δεν θα φύγω για Μιλάνο, θα στρίψω δεξιά για τα σύνορα με Αυστρία. Εκεί θα δείξω πραγματάκια, δηλαδή σε δρόμους που δεν είχε όταν ερχόμουν. Θα μπω Αυστρία και από Αυστρία μετά Γερμανία προς το Μόναχο, προς τα εκεί, και από εκεί θα συνεχίσω για το σπίτι. Αν βλέπω κάτι αξιόλογο, κάτι αξιοπερίεργο και κάτι που αξίζει να το δείτε στη διαδρομή, η κάμερα είναι πάντα εκεί, θα τη γυρίσω και μπροστά να τραβάει και ό,τι πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει θα το κόψω και θα το βάλω. Τώρα να γυρίσω και να σας δείχνω, ας πούμε, πάλι την Εγνατία στην οποία κινούμε τώρα και όλα αυτά, εντάξει, νομίζω είναι επανάληψη και θα είναι κουραστικό. Θα προσπαθήσω να γίνει όσο πιο μικρό αυτό το βίντεο με όσο πιο ενδιαφέροντα κομμάτια μέσα. Καλό δρόμο να έχω λοιπόν, μόνος μου πάλι, το αμάξι είναι φορτωμένο, έχει καθίσει τελείως, κάνει ψιλοσούζα. Τέλος πάντων, ελπίζω να έχω καλό δρόμο, χωρίς απρόπτα, χωρίς προβλήματα και θα τα πούμε σε λίγο. Διόδια Ασπροβάλτας. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι. Πήραμε το δρόμο για Κοζάνη Βέρεια. Είμαστε ακόμα πάνω στην Εγνατία και μπροστά μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, σκοτίνιασε ο τόπος. Ελπίζω πάνω στα βουνά να μην μας πιάσουν τίποτα καταιγίδες και βροχές έτσι δυνατές. Συνεχίζουμε, έχουμε ώρα μπροστά μας. Η ώρα είναι 6 και 20 το απόγευμα και κατευθυνόμαστε, συνεχίζουμε το ταξί μας πάνω στην Εγνατία για Ιγουμενίτσα. Και αρχίσαν οι πρώτες ψυχάλες και από ό,τι βλέπω τη βροχάρα μπροστά δεν την γλιτώνουμε. Προς το παρόν δεν είναι, εντάξει, μόνο λίγες ψυχάλες είναι, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τουλάχιστον θα καθαρίσει και το μαρπρίζ λίγο. Αυτά έντομα που κολλάνε πάνω και θα φαίνεται καλύτερα να μπει μετά. Για να δούμε. Μπαίνουμε στην καταιγίδα μάλλον τώρα. Και εδώ αρχίζουν τα ωραία. Καλά θα περάσουμε για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα που μείνανε μέχρι την Ιγουμενίτσα. Ο χαμός.
πάρα πολύ αέρας, πάρα πολύ αέρας, το νιώθεις δηλαδή στο αυτοκίνητο, και βροχή. Εδώ είμαστε λοιπόν στην Ιγουμενίτσα, η ώρα είναι 9:10 μπροστά το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Δεν έκανα στάσεις, μόνο μια φορά για πετρέλαιο και ακόμα μία για τουαλέτα. Έφτασα σχετικά νωρίς, η ώρα είναι 9:10. Στο δρόμο που ερχόμουν, μου ήρθε mail από την εταιρεία ότι το καράβι αντί για μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα φύγει στις 1:30, οπότε έξτρα μισή ώρα περίμενε. Και τώρα θα πάω κατευθείαν στα γραφεία εδώ της εταιρείας για να πάρω τα εισιτήρια και να κάνω check-in. Εδώ είμαι λοιπόν στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τσίμπησα και τα εισιτηριάκια μου, είμαι έτοιμος να μπω μέσα στο λιμάνι και να θα αρχίσει καμιά ώρα η επιβίβαση του καράβι. Θα τα ξαναπούμε στην Ιταλία λοιπόν.
Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9.30 το πρωί, 10.30 ώρα Ελλάδος. Μόλις κατέβηκα από το καράβι στο Μπρίντεζι. Έχω μπροστά μου γύρω στα 1.700 χιλιόμετρα να κάνω. Στο καράβι ευτυχώς μπόρεσα και κοιμήθηκα. Κάνα τετράωρο έτσι γεμάτο κοιμήθηκα, οπότε είμαι και εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει στο δρόμο και αναλόγως ή θα σταματήσω κάπου για ύπνο ή θα το πάρω σε ρί, όπως αντέχω και όπως με πάει θα το πάω. Τώρα είμαι ακόμα στο Μπρίντεζι, δεν έχω βγει από το Μπρίντεζι, έχω πολύ κίνηση γιατί τώρα κατέβηκαν όλα από το καράβι, φορτηγά, αυτοκίνητα, γίνεται ένας χαμός. Αυτή τη φορά θα γυρίσω στη Γερμανία μέσω Αυστρίας, δηλαδή θα πάω τώρα από Μπρένερο, από τα σύνορα στο Μπρένερο με Αυστρία, Ιταλία-Αυστρία και από εκεί για Γερμανία μετά. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί επειδή έχω κάποια πράγματα μαζί, κάποια λάδια, κάποια τσίπουρα, κάποια τέτοια πράγματα και η Ελβετία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που γίνει κάποιος έλεγχος μπορεί να έχω πρόβλημα, οπότε θα πάω από την Αυστρία. Θα οδηγήσω όλη την Ιταλία μέρα αυτή τη φορά, πράγμα που είναι και καλό και κακό, δηλαδή καλύτερα τη μέρα πιο εύκολη οδήγηση κτλ, αλλά απ' την άλλη έχει πιο πολλή κίνηση, έχει πιο πολλούς Ιταλούς στους δρόμους που δεν είναι και ότι καλύτερο και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, συνεχίζουμε για Μπάρι, Λέτσε, Ταράντο και θα τα πούμε αργότερα. Βγείτε από τον κυκλικό κόμβο. Να δούμε και λίγο Ιταλία τη μέρα. Εδώ τώρα είμαι στο δρόμο από Μπρίντεζι προς Μπάρι. Έχει πάρα πολύ κίνηση και αργότερα όταν ερχόμουν ξέρω ότι έχει πάρα πολλά έργα και οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Οπότε εκεί θα ζοριστούμε λίγο, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά μέχρι στιγμής περπατάει καλά, παρόλο που έχει αρκετή κίνηση και φορτηγά και αυτοκίνητα, περπατάει αρκετά καλά. Στα έργα να δούμε πώς θα είναι. Νότια Ιταλία, η φτωχή Ιταλία. Και ένα άλλο σημείο που θα αποτελέσει κλειδί για το πώς θα πάει η διαδρομή είναι τι θα συναντήσουμε στην Πολώνια. Στην Πολώνια, στην οποία θα είμαι γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα που συνήθως έχει πολλή κίνηση στον περιφερειακό της Πολώνια και γίνονται αρκετά μποτιλιαρίσματα εκεί πέρα. Θα δούμε πώς θα πάει και εκεί. Εδώ τώρα είναι που παίρνουμε την κάρτα, νομίζω, το μπιλιέτο. Για να πάμε από εδώ να πάρουμε την καρτούλα μας. Μπροστά κι άλλος Γερμανός. Παίρνουμε την καρτούλα μας, σηκώνεται η μπάρα, φεύγουμε χωρίς καθυστέρηση, χωρίς τίποτα και στην έξοδο που θα βγούμε βάζουμε την καρτούλα στο μηχάνημα και πληρώνουμε το ανάλογο αντίτιμο. Όμορφα και πολιτισμένα πράγματα, ούτε ουρές, ούτε περίμενε, ούτε τίποτα. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα που τη βλέπεις συνέχεια στην Ιταλία. Αλλά όταν λέμε συνέχεια, φορτηγό, να προσπερνάει φορτηγό και να πηγαίνουν μισή ώρα το ένα δίπλα στ' άλλο. Αυτό στη Γερμανία, στην Ελλάδα δεν το έχω συναντήσει. Θα συμβεί κάποια στιγμή, okay, αλλά εδώ στην Ιταλία το συναντά συνέχεια μπροστά σου. Βγαίνουν συνέχεια για προσπέραση φορτηγά. Άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οδήγηση σε ιταλικούς δρόμους. Άντε να δούμε πόση ώρα θα κάνει να τον περάσει.
πετύχαμε και το στάου μας, το μποτιλιάρισμά μας. Εδώ από πριν μου έδειχνε το ναύι ότι θα έχει καθυστέρηση και μου δείχνει ότι έγινε ατύχημα πιο μπροστά. Τι πώς, γιατί δεν ξέρω, αλλά είναι αρκετά μεγάλο διάστημα που όλο στο χάρτη είναι κόκκινο και δείχνει ότι έχει τρακάρισμα. Για να δούμε. Ελπίζω να μην είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι. Είμαι μόλις πέρασα πριν μια πόλη που λέγεται Φέρμο, αρκετά πριν την Αγκώνα, και από εδώ μέχρι την Αγκώνα περίπου μου το βγάζει κόκκινο στο χάρτη ότι έχει ποτηλιάρισμα. Τώρα είναι όπως αυτό, τώρα πάω με 80, αν έτσι είναι καλά, αλλά πιο μπροστά βλέπω σταματημένα. Αυτό είναι ανησυχητικό. Από εδώ είναι φοβερή, δεξιά είναι η θάλασσα κάτω και παραλιακά εδώ σπίτια, βίλες, τι είναι αυτά, είναι ωραίο. Δεν μπορώ να γυρίσω δυστυχώς την κάμερα. Ελπίζω να μην φάμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση εδώ, αλλά ο όγκος των αυτοκινήτων, ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι τεράστιος, δηλαδή, οπότε είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν και αυτά. Με προειδοποιεί τώρα για ραντάρ που χτυπάει στα 130 χιλιόμετρα και εγώ πάω με 11 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μάλλον δεν θα με βγάλουν φωτογραφία. Η ώρα είναι 2.30 το μεσημέρι. Συμπλήρωσα 2.30 ώρα Ιταλίας. Συμπλήρωσα 5 ώρες οδήγησης. Σταμάτησα μόνο για πετρέλαιο και ένα καφέ που πήρα, και μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγο δηλαδή, πηγαίναμε καλά. Τώρα άρχισα να απογοητεύομαι λίγο. Από δεξιά είναι η θάλασσα, από αριστερά πίσω από το βουνό είναι η Άσκολη, όπως τα βλέπω στο χάρτη. Μπροστά μας το μποτιλιάρισμα. Έτσι πετάγονται οι Ιταλικέρδες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν πάει να είσαι στα 5 μέτρα. Θα βγει μπροστά. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Και αυτό δεν ξέρω πώς έχω τραβήξει μέχρι τώρα. 3-4. Συμβαίνει συνέχεια. Συνέχεια. Κάνει και διπλή προσπέραση. Τριπλή προσπέραση. Οι άλλοι πάνε με 90, αυτός πάει με 91. Okay. Τετραπλή προσπέραση. Έχει κι άλλος μπροστά. Ω, δεν έχει, ευτυχώς. Βρίσκομαι στο περιφερειακό της Μπολόνια, όπου για καλή μου τύχη έχει πολύ κίνηση, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Περπατάει ο δρόμος καλά μέχρι τώρα τουλάχιστον, ελπίζω να μην τον κατεμιάσω τώρα που μίλησα.
Η ώρα είναι 5 και 5 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας. Έχω πάνω από 8,5 ώρες στο δρόμο και σε 1,5 χιλιόμετρο, αν συνεχίσω το δρόμο όπως πάω ευθεία και δεν στρίψω κάπου, δεν βγω κάπου, συνεχίζω για Μιλάνο και στη συνέχεια για Ελβετία, το δρόμο που ήρθα δηλαδή. Εγώ όμως σε 1 χιλιόμετρο μου λέει ότι θα βγω αριστερά, θα πάρω την έξοδο αριστερά και θα βγω για Μοντένα. Κάμερες έχει συνέχεια εδώ ανά 500 μέτρα, γι' αυτό χτυπάει αυτό συνέχεια. Θα στρίψω, θα πάρω την έξοδο αριστερά για Μοντένα. Μείνετε αριστερά στη Διχάλα. Αυτό που λέει η κοπελιά. Και θα συνεχίσω όλο βόρεια το υπόλοιπο της Ιταλίας μέχρι τα σύνορα με Αυστρία, στο Μπρένερο, που είναι τα σύνορα εκεί πέρα της Ιταλίας με την Αυστρία. Διαδρομή που δεν την είδαμε όταν ερχόμουν. Οπότε θα πάμε από εκεί να δούμε και από εκεί. Μέχρι στιγμής είμαι καλά, δεν νιώθω κούραση, δεν ούτε νύστα τίποτα, είμαι μια χαρά. Έκανα δύο στάσεις, έχω κάνει μέχρι τώρα γύρω στα 800 χιλιόμετρα. Έχω κάνει δύο στάσεις, η μία του δεκαλέπτου για να πάρω καφέ και να βάλω πετρέλαιο, η άλλη κάνα τεταρτάκι έτσι να πιω ένα καφέ και να ξεμουδιάσω λίγο, να περπατήσω, να κινηθεί λίγο το αίμα από το συνεχές καθισιό μέσα στο αυτοκίνητο. Μια χαρά είμαι, δεν, λίγο αυτά που βλέπουμε μπροστά τώρα, ετοιμάζεται να κάνει προσπέραση ο άλλος. Φορτηγά, προσπερνά συνέχεια. Ιταλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο δρόμος, ξέρω εγώ, έχει όριο 110. Πας με 120, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει από πίσω σου ή να σου κάνει σινιάλο, να κάνει την άγρια να περάσει. Θα σε περάσει από δεξιά. Τόσο δεξιά προσπέραση που έχω φάει μέσα στην Ιταλία, δεν την έχω φάει πουθενά. Έχουν αυτό το στυλ, οδηγάνε άτσαλα γενικότερα. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτό, αλλά πραγματικά θέλει προσοχή μεγάλη, γιατί θέλει τα μάτια συνέχεια στους καθρέφτες και να προλάβεις και τη βλακεία που θα κάνουν, γιατί θα την κάνουν. Οι φορτηγατζίδες βγαίνουν για προσπέραση χωρίς να κοιτάξουν καν αν έρχεται κανένας. Άλλωστε το έχουν πιο μεγάλο. Θέλει προσοχή. Πριν έκανα λάθος που είπα ότι άφησα τον δρόμο που πάει για Μιλάνο, ακόμα στον δρόμο που κατεύθυνση προς Μιλάνο είναι, και σε 800 μέτρα θα πάρω την έξοδο αμέσως μετά τη Μόντενα, θα στρέψω δεξιά. Εδώ όπως δείχνει το βέλος εκεί δεξιά, θα στρέψω δεξιά για να πάω στα σύνορα, όλο βόρεια, στα σύνορα με την Αυστρία. Στην Αυστρία, η οποία η διαδρομή μέσα από την Αυστρία για Γερμανία είναι μια εξαιρετική διαδρομή, φανταστική φύση, βουνά, δέντρα, λίμνες, πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη δείξω, αλλά δυστυχώς θα περάσω αυτό το κομμάτι της Αυστρίας, θα περάσω νύχτα από εκεί, οπότε νύχτα δεν φαίνεται τίποτα. Είχα μια σκέψη να κάτσω να κοιμηθώ κάπου σε ένα ξενοδοχείο στην Αυστρία, να περάσω μετά το πρωί για να δείξω, αλλά okay, δεν παίζει. Αλλά είναι μια πανέμορφη διαδρομή που αξίζει κάποιος να την περάσει. Τώρα, αν φαίνεται κάτι, ό,τι μπορώ να δείξω θα το κάνω, αλλά νύχτα δεν φαίνονται πολλά, γιατί ειδικά σε κάποια σημεία είχα σκοπό, αν ήταν μέρα, να σταματήσω να τραβήξω και κάποια πλάνα. Είναι βουνό από κάτω, χαράδρα, στο βάθος της χαράδρας λίμνες, με κάτι σπιτάκια εκεί όμορφα χτισμένα, σπλαγιές. Είναι πανέμορφα, δεν ξέρω, εμένα μου ενθουσιάζουν πάρα πολύ αυτά τα τοπία και αυτό το είδος η θέα. Πάρα πολύ όμορφα, αλλά τι τα λέω τώρα, αφού δεν θα μπορέσω να τα δείξω. Συνεχίζουμε λοιπόν για τα σύνορα της Αυστρίας, Ιταλίας-Αυστρίας. Έχουμε ακόμα 300 χιλιόμετρα, 296 για την ακρίβεια, και πάμε δυνατά.
Εδώ είμαστε στα τελευταία 80 χιλιόμετρα περίπου της Ιταλία είναι ακόμα. Βλέπουμε τις Άλπεις από εδώ πλευρά, τις Ιταλικές Άλπεις. Την Ιταλική πλευρά των Άλπιων πιο σωστά. Ο Ιταλός πετάχτηκε μπροστά, ούτε φλάσ ούτε τίποτα, βγήκε μετά άναψε το φλάσ. Οκ, όλα καλά. Δεν παίζονται με τίποτα, με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα τοπία, ωραία χωριουδάκια και ωραία σπιτάκια εδώ χτισμένα πάνω στα βουνά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Αλλά τώρα θα μπούμε στο τούνελ. Πάρα πολύ όμορφες τοποθεσίες, πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράσινο με τα βουνά μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα σπιτάκι εκεί πάνω θα ήθελα να έχω. Το τέλειο σημείο για χαλάρωση και να φεύγεις από όλους και από όλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν 16 χιλιόμετρα πριν την Αυστρία να αφήσουμε την αυτοστράδα και να πληρώσουμε το συνολικό κόστος, πόσο θα μας χρεώσουν. Από την άλλη πλευρά, από Μιλάνο, από εκεί που είχα μπει μέχρι κάτω πριν, τις είχα πληρώσει 64 και κάτι ήτανε. Για να δούμε πόσο θα είναι τώρα εδώ. Οκ, τσούς. Μείνετε αριστερά στη διχάλα. 75 ευρώ, από εδώ πιο πολύ, από στο δρόμο για Αυστρία. Πανέμορφα τοπία, όσα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον ακόμα, γιατί σε λίγο νυχτώνει, η ώρα είναι ήδη 8 και 10. Είμαι 9 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα με την Αυστρία και αυτά είναι νομίζω τα τελευταία όμορφα τοπία που θα δούμε σε αυτό το ταξίδι. Και εδώ πλησιάζουμε τώρα στα σύνορα με την Αυστρία, κάπου εδώ πιο κάτω στα 500 μέτρα είναι το τελευταίο σημείο για να αγοράσει κάποιος βινιέτα για την Αυστρία, οπότε θα μπω εδώ για να αγοράσω βινιέτα, να το γράφει εδώ Vendita Verkauf. Για να δούμε, γιατί σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο προηγουμένως και δεν είχε. Και αφού αγοράσαμε και τη βινιέτα για την Αυστρία, 9,60 η βινιέτα στην Αυστρία, στο τελευταίο μαγαζί εδώ που την πουλούσε, πάμε τώρα να περάσουμε τα σύνορα Ιταλίας-Αυστρίας, τα οποία είναι ακριβώς μπροστά μας. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Position found. Εδώ είναι Ιταλία, απέναντι είναι Αυστρία. Και περνάμε μέσα στην Αυστρία. Τόσο απλά. Αν δεν ξέρεις ότι είναι σύνορα, δεν καταλαβαίνεις ότι περνάς σύνορα. Έχει και τα καλά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι απλά είμαστε στην Αυστρία. Θα τα αφήσω λίγο να γράφει έτσι όσο ακόμα φαίνεται, όσο έχει φως ακόμα. Η ώρα είναι 8:20 αυτή τη στιγμή. Αυτό βαράει συνέχεια γιατί στην Αυστρία είναι γεμάτο κάμερες. Και εδώ το όριο είναι 60. Η ώρα είναι 8:20. Έχω να κάνω ακόμα σύνολο Αυστρία-Γερμανία 484 χιλιόμετρα. Και μου λέει ότι θα τα κάνω σε περίπου 5,5 ώρες. Οπότε θα είμαι στο σπίτι γύρω στις 2 η ώρα, 2,5, πες με τις στάσεις και με αυτά. Το σταμάταντες ακούσαμε.
Ξεσκίστηκες. Θα είμαι γύρω στις 2 η ώρα το βράδυ στο σπίτι, 2.30. Άσε με και 3, δεν με νοιάζει. Μέχρι στιγμής όλα καλά και ελπίζω να συνεχιστούν να είναι έτσι καλά και για τα επόμενα 500 περίπου χιλιόμετρα. Πολύ όμορφα τοπία και όσο προχωράει μετά που θα ανεβώ και πιο πάνω στο βουνό, έχει φανταστικά τοπία, αλλά δυστυχώς θα είναι νύχτα και δεν θα φαίνεται τίποτα. Να βάλω και αυτό, να τραβήξω λίγο έτσι νύχτα μέσα στην Αυστρία για να δείτε ότι δεν φαίνεται τίποτα πραγματικά. Δηλαδή εδώ έχει υπέροχη θέα και σε άλλα σημεία πιο ψηλά που πέρασα πιο χαμηλά, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Και έτσι απλά μπαίνουμε στη Γερμανία, από την Αυστρία στη Γερμανία και ανεβαίνουμε στη γερμανική Autobahn. Δεν φαίνονται και πολλά πράγματα, μαύρη λαπλάκωσε, αλλά μπήκαμε Γερμανία. Μέχρι τώρα έχω κλείσει 13 ώρες περίπου στο τιμόνι, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Η ώρα είναι 10 και 4 το βράδυ και έχω να διανύσω ακόμα 362 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι, 3,5 ώρες περίπου το βγάζει. Θα το πάρω σε ρίδα, δεν θα σταματήσω πουθενά. Θα τα πούμε όταν θα μπούμε στην πόλη μου πάλι. Νυχτερινή οδήγηση στη Γερμανία με καταρακτώδη βροχή και να μην βλέπεις τίποτα. Ωραία! Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάσαμε στην πόλη μου, στο Ludwigshafen. Μιλάω στο πληθυντικό καταρχήν γιατί θεωρώ ότι σας έχω και εσάς παρέα μαζί μου. Έχω την κάμερα γυρισμένη μπροστά και δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά και δεν φαίνονται πολλά πράγματα γιατί είναι σκοτάδι, γιατί αν τη γυρίσω προς τα μένα, ένα που είναι σκοτάδι και δεν θα φαίνεται τίποτα και δεύτερο δεν είναι και το καλύτερο θέαμα για να δει κάποιος. Οι τελευταίες 4 ώρες με κούρασαν υπερβολικά πάρα πολύ, με κατέβαλαν πάρα πολύ, γιατί από τις τελευταίες 4 ώρες τις προηγούμενες 3,5 έβρεχε καταρακτοδός στην Αυστρία και σε όλη τη Γερμανία. Στην Autobahn χωρίς όριο ταχύτητας πήγαινα με 70-80 και δεν έβλεπα μπροστά μου, πολύ κακή ορατότητα, νερό μέσα στο δρόμο, κακή πρόσφυση, πάρα πολύ μεγάλη κούραση, με κούρασε πάρα πολύ αυτό. Και ενώ μέχρι πριν από 4 ώρες έλεγα ότι και από την αρχή να το πάρω θα το κάνω, δεν κολώνω, κουράστηκα, δεν ένιωθα ούτε κούραση ούτε νύστα, τις τελευταίες 4 ώρες έγινα τελείως λάσπη. Έφτασα λοιπόν στην πόλη μου, είμαι κανένα 5 λεπτά μακριά από το σπίτι μου. Σήμερα συνολικά από την ώρα που ξεκίνησα το πρωί, από την ώρα που έβαλα μπρος πάνω στο καράβι για να κατεβώ από το καράβι με το αυτοκίνητο δεν το έσβησα καθόλου και έχω κάνει από εκείνη την ώρα, θα τα δούμε αναλυτικά, έχω κάνει 1610 χιλιόμετρα με μέση ωριά ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα, μέση κατανάλωση 7,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, μεγαλύτερη κατανάλωση για τα αμάξι είναι φορτωμένο, από ότι όταν πήγαινα εννοώ είναι περισσότερο φορτωμένο, και συνολική ώρα οδήγησης 16 ώρες και 10 λεπτά. Η Γερμανίδα μου, αν και γριούλα, με έβγαλε για άλλη μια φορά άσπρο πρόσωπο, δεν κολώνει πουθενά. Κάναμε υπέροχο ταξιδάκι και το συνολικό ταξίδι από την ώρα που ξεκίνησα από το σπίτι μου από εδώ, από το Ludwigshafen, μέχρι και τώρα που γυρνάω, κάναμε συνολικά 5.600 χιλιόμετρα μαζί με τις βόλτες και όλα στην Ελλάδα και στη Λίμνο που πήγαμε και τα λοιπά. 65 χιλιόμετρα την ώρα η μέση ωριαία ταχύτητα,
έκαψε σύνολο 8,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και συνολική οδήγηση, συνολικές ώρες οδήγησης 90 ώρες και 51 λεπτά, 91 ώρες οδήγησης. Αυτό ήταν το ταξίδι λοιπόν. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία του να τραβάω βιντεάκια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να το μοιράζω μαζί σας. Άρεσε και σε εσάς, από ό,τι είδα το πρώτο βίντεο μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες έκανε 40.000 προβολές. Οπότε σκέφτομαι αυτό να το συνεχίσω και εδώ στη Γερμανία που πάμε βόλτες σε άλλες πόλεις, έτσι ημερήσιες εκδρομές ή σε δίπλα Βέλγιο, Λουξεμβούργο, αυτά, όπου πηγαίνω να το κάνω αυτό και να το μοιράζουμε μαζί σας. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου, είμαι 2 λεπτά από το σπίτι. Δεν έχω κουράγιο ούτε μπάνιο να κάνω, όχι να ξεφορτώσω το αυτοκίνητο και αυτά. Νομίζω ότι θα πάω και θα πέσω νεκρός κατευθείαν στο κρεβάτι. Οπότε αυτά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα στο ταξίδι μου.